Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο από τα Αλόνια σε Σαλόνια. Επεισόδιο νούμερο 16. Στο σημερινό επεισόδιο με την Καλαματάρα, με τη Μαύρη Θύελλα, θα δούμε τα μάτς που εσείς διαλέξατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Διαλέξατε με μεγάλη πλειοψηφία τα μάτς με Άρη και Ατρόμητο, διότι λέτε την Άρη την έχουμε δει πολύ σωστά. Να δούμε τον Άρη, να δούμε και τον Ατρόμητο και επίσης τα play-off. Θα δούμε αυτές τις ομάδες, θα δούμε και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε έστω μία φορά την κάθε ομάδα που θα είναι στα play-off. Οπότε, στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε δύο πολύ σημαντικά μάτς μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη και μέσα στην έδρα μας με τον Ατρόμητο. Δύο από τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Μένουν ελάχιστα με τα παιχνίδια για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Βρισκόμαστε σε τροχιά play-off. Θέλω να ελπίζω ότι θα μπούμε στο τέλος, θα τα καταφέρουμε και θα μπούμε. Είναι ωριακά τα πράγματα. Βέβαια, έχουμε μια πολύ μεγάλη απόσταση από τον 7ο Παναθηναϊκό που έχει 29 βαθμούς. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι με μια σοβαρότητα και λίγη προσπάθεια θα μπούμε μέσα στα play-off. Το προηγούμενο παιχνίδι παίξαμε ένα εξαιρετικό match με την ΑΕΚ, όπου βρεθήκαμε πολύ κοντά να την κερδίσουμε. Κερδίζαμε 2-1, αλλά μας το γύρισε σε 2-3. Θα πάμε να δούμε τα γκολ, εννοείται, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει και θέλετε. Αλλά πριν από όλα αυτά, θα πάμε με το χορηγό μας. Eneba.com για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή για να βρεις τα links που θα σου οδηγήσουν στο Eneba και να αγοράσεις ό,τι παιχνίδι θες σε εξαιρετικά μεγάλες εκπτώσεις. Και αν θες και μια έξτρα έκπτωση δωρεάν χωρίς να κάνεις κάτι, θα γράψεις απλά το κωδικό Alex Morak πριν το checkout. Έχει εκεί πέρα ένα κουμπάκι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, που λέει Got a discount code. Το πατάς, γράφεις Alex Morak με το α κεφαλαίο και το μη κεφαλαίο. Το έχω κάτω στην περιγραφή και θα πάρεις 3% παραπάνω έκπτωση επί την αγορά σου. Οπότε, πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο το έχουμε αφήσει εδώ πέρα στην ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό με έναν εξαιρετικό Διούδη, ο οποίος τα είχε καθαρίσει όλα σε εκείνο το μάτς. Μου έχετε γράψει και πολύ ότι είχα μπερδέψει τον Δόνη, τον είχα πει κάποια στιγμή Διούδη μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οκ, παιδιά, το καταλαβαίνω. Είστε πολύ χαλαροί βλέποντας το επεισόδιο, αλλά εγώ αυτό όλο είναι real time, δεν κάνω σπικάζ από πάνω. Και προφανώς έκανε ένα αστείο στο χωριό μου τον Δόνη, το λέμε Διούδη, για να καταλάβετε ότι εντάξει, αυτό είναι real time. Όταν γίνει ένα σαρδάμ ένα λάθος, γίνεται ένα σαρδάμ και ένα λάθος. Και προφανώς δεν μπορώ εκείνη την ώρα να ελέγξω και μετά στο μοντάζ, όσο και να δω το match, εντάξει, κάποια χάνονται προφανώς. Προσπαθώ πάντα να είμαι σωστός και θέλω, ρε παιδί μου, επειδή είναι real time, να φαίνεται η προσωπικότητά μου, ρε παιδί μου. Οπότε και κάποιο λάθος ας μείνει. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Έναν Δόνη τον είπα Διούδη. Δεν έγινε και κάτι. Δεν είναι καταστράφηκε ο κόσμος. Λοιπόν, στη συνέχεια πήγαμε και παίξαμε εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ, όπου κάναμε ένα πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι και κερδίσαμε ένα 0 με γκολ του Μάρκοβιτς με πέναλτι στο 21. Δεν έγινε κάτι άλλο στο match. Όπως βλέπετε, πάμε να το δούμε και μέσα. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Έδιωξε τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά από αυτό το παιχνίδι και έφερε τον Ράσταβατς, παιδιά, προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται από κάτω μας στη βαθμολογία. Στη συνέχεια παίξαμε με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο, όπου έβαλα πάρα πολλές αλλαγές εδώ πέρα στο πρώτο παιχνίδι και ουσιαστικά απόλεσα την πιθανότητα πρόκρισης, διότι ισοφαρίσαμε στο 93. Όπως βλέπετε, παίζαμε με πολλές αλλαγές και δυστυχώς μας κόστισε. Αυτό, φέραμε 2-2 με τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς το οποίο προηγηθήκαμε 0-2, αλλά μας το γύρισε μέσα σε 5 λεπτά με γκολ στο 75 και στο 80 από το Ρούμπεν Σεμέδο και το Φιντέλ. 2-2 Ολυμπιακός, αλλά είναι θετικό αποτέλεσμα γιατί παίξαμε με τον πρώτο στην βαθμολογία εκείνη τη στιγμή Ολυμπιακό, αλλά και τώρα. Στη συνέχεια με τον Αστέρα Τρίπολης δυστυχώς μείναμε εκτός κυπέλου, μόλις στον έκτο γύρο. Ξέρω ότι θα το θέλουμε το κύπελλο, εννοείται. Μακάρι να είναι ο πρώτος τίτλος που θα κατακτήσουμε για παράδειγμα του χρόνου. Και θέλω να το κυνηγήσω το κύπελλο, να πάρουμε και ένα κύπελλο. Αλλά οκ, ο Δουβίκας μας πλήγωσε, διότι έβαλε 2 γκολάρες. Όσο και αν πιέσαμε, εμείς ισοφαρίσαμε στο 70. Με εκείνο το σκορ πηγαίναμε παράταση, αλλά στο 78 ο Δουβίκας ήταν εξαιρετικός και πέρασε τον Αστέρα. Πήραμε όμως εκδίκηση στο επόμενο μάτς, ξανά στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, όπου πάλι ο Δουβίκας προηγήθηκε
με το 12 προηγηθεί η ομάδα του της Τρίπολης. Το 12 το 15 ισοφάρισε και στο 89, εφόσον το 75 είχε αποβληθεί ένας παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, κάναμε και το 1-2. 0-0 με τον Πανετολικό, το έχω πει και σε live, είναι ένα μάτς το οποίο δεν έδειξε καμία φάση. Σφύριξε, άρχισε να μετράει, έληξε το ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, άρχισε να μετράει, έληξε το παιχνίδι. Αυτό έγινε, δεν έδειξε τίποτα. Οπότε και να ήθελα δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Στο επόμενο μάτς με τη Λαμία κερδίσαμε 1-3 εύκολα με γκολ του Μάνου και 2 γκολ του Ισίντορ, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εξαιρετική εμφάνιση από τους παίχτες μας. Έτσι κι αλλιώς η Λαμία είναι πολύ αδύναμη και βρίσκεται στα χαμηλά, έτσι, στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Και στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο και θα πάμε να δούμε τώρα τα γκολ, γιατί είναι και τα πιο πρόσφατα. Είναι ωραίο ματς διότι προηγηθήκαμε μέσα σε 5 λεπτά 2-0. Συγγνώμη, προηγήθηκε 6 στο 22 1-0. Το γυρίσαμε μέσα σε 5 λεπτά στο 31 και στο 36 2-1. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή και εμείς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ. Όπως βλέπετε εδώ, ο Μπακάκης βγάζει τη σέντρα. Ο Μάνταλος βάζει μια γκολάρα. Απίστευτο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο και το πανηγυρίζει και έξαλα. Στο 31 ο Ζωάο Ολιβέιρα πετάει για τον Μάρκοβιτς, ο οποίος κάνει ένα πολύ όμορφο πλασί. Ο Μπάρκας δεν κατάφερε να το αποκρούσει. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο ο Μπάρκας έγινε Νόιερ και τα πιάσε όλα. Εδώ τώρα στο 36 ο Ισίντορ περνάει τον αντίπαλό του και πλασάρει πολύ ωραία στην απέναντι γωνία. Και κάπου εδώ λέω, παιδιά, η ομάδα πετάει. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο η Άκη μπήκε αποφασισμένη και καθάρισε το μάτς. Με το Μάνταλο να δίνει στο Μάθιο, εκείνος να βάζει ίσως το πιο όμορφο γκολ που έχουμε δει φέτος. Και ο Μάνταλος ξανά MVP πραγματικά, έδωσε τη σέντρα για τον Κεβέδο και έκανε το 2-3 η ΑΕΚ. Στη συνέχεια βγήκα full επίθεση, μπας και καταφέρω να κάνω κάτι, δεν τα κατάφερα όμως και καλά που δεν δεχτήκαμε και τετάρτο γκολ, όχι ότι θα έχει σημασία βέβαια. Όπως βλέπετε ο Μπάρκας MVP με 7,7, εντάξει, και ο Μάνταλος φυσικά με 2 assist και 1 γκολ, αλλά και ο Μάθιου. Ο Ιφεάνι Μάθιου που βάλει τον γκολ, αλλά και ο Μπάρκας ήταν εξαιρετικός. Όσες φορές κάναμε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν πάντα εκεί κέρβερος και έσωζε την ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε το ματσάκι με τον Άρη. Δεν έχω κάνει κάποια μεταγραφή. Δεν έχουμε και λεφτά έτσι ώστε να κλείσουμε τους παίχτες που λήγουν τα συμβόλαια τους το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, λήγει το συμβόλαιο του Γιούση από την ΑΕΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάει στη Sporting Λισαβόνας. Βέβαια και λεφτά να είχα στη Sporting Λισαβόνας δεν θα μπορούσα να την κοντράρω. Και νομίζω ότι έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο και κάποιος ακόμα με άλλη ομάδα. Δεν βλέπω κάποιον, όχι, μάλλον κάποιο λάθος έκανα εγώ. Και ο Λευτέρης Χουτεσιώτης μου έχει ζητήσει να φύγει από την ομάδα γιατί δεν παίζει. Οκ, δεν παίζει γιατί έχουμε καλύτερο τερματοφύλακα, το Γεύριτς. Γι' αυτό δεν παίζει. Θα δούμε. Δεν είχα βρει κάποιο καλύτερο, οπότε τον κράτησα και αυτή τη μεταγραφική περίοδο ως αλλαγή. Αυτό. Πάμε για το ματς με τον Άρη. Λοιπόν, Άρης Καλαμάτα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουν πουληθεί περίπου 9.000 εισιτήρια από τα 22.5 που χωράει το γήπεδο του Άρη στο Χαριλάου. Φαβορί είμαστε εμείς με 1.57. Ο Άρης βρίσκεται ένατος αυτή τη στιγμή με 26 βαθμούς. Ελπίζει μήπως φορτσάρει λίγο στο τέλος και μπει στα play-off. 5 δίνουν στον Άρη, 3.5 στο Χ. Προπονητής του Άρη είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης. Και στην πραγματικότητα εύχομαι, θα με κράξετε κάτω οι Αριανοί τώρα. Και διαιτητής είναι ο Πέτρος Τσαγκαράκης. Δεν ξέρω ποιαν είναι ο σύνδεσμο. Συνήθως λένε και το σύνδεσμο, εγώ δεν ξέρω. Λογικά ξέρω Κρήτη για να είναι Άκης, λογικά μάλλον. Λοιπόν, θέλουμε την νίκη εννοείται. Θεωρώ ότι αν κερδίσουμε αυτό το match, ό,τι και αν γίνει μετά, έχουμε μπει στα play-off. Το προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο γύρο, είχαμε φέρει μια ισοπαλία. Αυτό είναι η προϊστορία με τον Άρη. Και πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Θα παίξουμε το σύστημα. Παίζω ένα από τα 3 συστήματα που έχω κάτω στην περιγραφή, έτσι. Να το ξέρετε. Οπότε, να πάτε να τα δείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεκάδες. Κουέστα κατά τα δοκάρια για τον Άρη. Ζιλ, Σόουζα, Φραν Βέλεθ και Μενέντες στην άμυνα. Νταρλάν, Φιλίπε Σόουτο στη μεσαία γραμμή. Φετφατζίδης δεξιά. Μρίκιτ αριστερά. Μαντσίνι δεκάρι και στην κορυφή ο Στογιανόφσκι. Για την Καλαμάτα, πάμε να δούμε. Στο τέρμα έχουμε Γεύριτς, Ιγκόρ, Ματσίμας, Βάρνα και Διάγκο Αντρέ στην άμυνα. Λουιζάο και Τόμας στη μεσαία γραμμή. Ντεκραπεντρί, Ντιμιτάρ και Ίσιντορ πίσω από τον προηγουμένο Μάρκοβιτς. Λοιπόν, μακάρι να παίξουμε ωραία, μακάρι το παιχνίδι να έχει όρεξη και να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη σε αυτό το μάτς. Ξεκινάμε, στο πλάγιο είναι ο Άρης εδώ πέρα, ο 15 κόβει, το διώξιμο δεν είναι καλό. Ο Ζιλ, ο Φιλίπε Σόουτο, ο Μενέντες τώρα έχει την μπάλα εκεί, θα βγάλει τη σέντρα, λίγα μια κόντρα έγινε εκεί πέρα και παραλίγο να μπει το γκολ. Ο Νταρλάν τώρα δίνει στο Μενέντες, θα βγάλει τη σέντρα, διώχνουν ξανά οι αμυντικοί μας.
Φιλίπε Σόουτο, Μενέντε στη σέντρα, ο Ματσίμα διώχνει ο Μαντσίνη και ο Γεύριτς μαζεύει σταθερά την μπάλα στα χέρια του. Συνεχίζεται το highlight. Συνεχίζεται το highlight. Ματσίμα, Σβάρνας. Ο Σβάρνας δίνει στον Λουιζάο και ξανά στο Ματσίμα. Εκείνο στον Τόμας. Ο Τόμας στον Δεκαπεντρή. Δεκαπεντρή δίνει στον Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ από τα δεξιά θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά. Ο Ντιμητάρ κάνει το 1-0. Αλλά ο διαιτητής, παιδιά, εδώ πέρα σφυρίζει. Διότι υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Δεν μετράει τον goal. Θα δούμε εδώ πέρα. Ναι, είναι πιο μπροστά ο παίχτης μας. Το 20 εκεί πέρα βλέπετε. Ο Μαρκόφσκι, το 30, συγγνώμη, ο Μαρκόφσκι είναι λίγο πιο μπροστά από τον αμυντικό του Άρη, οπότε σωστά ο Τσαγκαράκης έδωσε το offside. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα, έχει κάνει τις ευκαιρίες του και ο Άρης, αλλά έχουμε κάνει και εμείς. 15-3 στο corner, στο πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά παράλληλη και ο Γιώβαν Μάρκοβιτς έρχεται σαν τρέιλερ και σκοράρει 0-1. Ανοίγουμε το σκορ απέναντι στον Άρη. Πολύ ωραίο corner, πολύ ωραία κεφαλιά του Ματσίμα πρέπει να είναι, σωστά. Και το goal από τον συνήθι ύποπτο, τον Μάρκοβιτς, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μας, μαζί με τον Ισίντορ. Έτσι έχουν πάρει τα όπλα τους και πυροβολάνε για την ομάδα μας και μας έχουν οδηγήσει να είμαστε σταθερά στην τρίτη θέση. Έχουμε τραυματισμό όμως και θα βγει ο Ιγκόρ. Θα βγει ο Ιγκόρ για να μπει ο Ντανίλο Μπόζα να παίξει από εκεί πέρα. Σαν δεξιμπάκ, αναγκαστικά τώρα. Διότι ο Ζωά Ολιβέρα ήταν πολύ κουρασμένος, είχε 90% condition και γι' αυτό δεν τον ξεκίνησα. Πλάγιο εδώ πέρα με τον Άρη, με τον Νταρλάν να βγάζει τη σέντρα. Διώχνει η αμυντική μας Φετφατζίδης. Ο Νταρλάν ξαναβγάζει τη σέντρα. Μρίκιτς, Φιλίπε Σόουτο, Μενέντες. Θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Στογιανόφσκι, αλλά και αυτό offside. Και αυτό οι επόπτες φαίνεται κάνουν καλή δουλειά. Και το VAR δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και του μιλάει του διαιτητή. Ο Ζήλ εδώ πέρα, ναι, είναι offside. Είναι offside, είναι πιο καθαρό offside από το δικό μας. Σωστά, οι διαιτητές δώσαν τη συγκεκριμένη παράβαση. Σαβαρούχας μιλάω. Και για να δούμε εδώ πέρα τον Τόμας, ο οποίος θα κάνει το shoot. Λίγο πιο χαμηλό να ήταν το shoot. Θα πήγαινε goal, νομίζω. Συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε τώρα το Γεύριτς. Τελευταία φάση του ημιχρόνου. Θέλει σοβαρότητα και ηρεμία. Δεν χρειάζεται να φάμε κανένα goal τώρα στο τέλος. Ο Ντανίλο δίνει στον. Το 13 φτάνει η μπάλα εν τέλει, ο οποίος χάνει από τον Φιλίπε Σόουτο. Ο Μρίκιτς τώρα έχει την μπάλα για τον Νταρλάν, εκείνος για τον Φετφατζίδη, βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα ο Άρης, ο Ζιλ, ο Φετφατζίδης είναι πολύ καλός ντριμπλέρ, περνάει τον αμυνόμενό μας, ο Ζιλ, ο Νταρλάν, ο Στογιανόφσκι δοκάρι. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Άρη, δοκάρι με τον Στογιανόφσκι. Λοιπόν, πατάμε καλά στο γήπεδο, αυτό είναι πολύ θετικό. Έχω κάποια παράπονα από τους επιθετικούς μας. Έχω παράπονα από τον Diogo Andrés σίγουρα το αριστερό μπακ, από τον Μαρκόφσκι και τον Ισίντορ. Αλλά δεν θα κάνω κάποια αλλαγή τώρα στο ημίχρονο. Θα πάμε έτσι να κρατήσουμε λίγο ακόμα, κάνα τεταρτάκι, γιατί έχουμε κάνει ήδη μία αλλαγή αναγκαστική. Οπότε περιοριζόμαστε λίγο στις κινήσεις μας. Ο Κουέστα τώρα θα δώσει συνέχεια. Στο 54 είμαστε. Ο Φετφατζίδης κατεβάζει. Ο Άρης έχει την κατοχή, από ό,τι νομίζω. Όχι, οριακά είναι υπέρ μας. Ο Ισίντορ κλέβει εδώ πέρα, ο Τόμας, ο Ματσίμα και ο Ισίντορ τώρα να βγαίνει στην κόντρα στον 15, ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία, αλλά το πλασέ ήταν κακό, ήταν αδύναμο, δεν ήταν πολύ καλό. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το 0-2 εδώ πέρα, βασικά θα έπρεπε να είχαμε κάνει το 0-2 εδώ πέρα, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να την πετάξουμε έτσι. Πλάγιο με τον Ντανίλο Τζούνιορ να δίνει στον Ντιμητάρ. Ντανίλο Τζούνιορ θα βγάλει τη σέντρα. Πολύ ωραία πάσα για τον Ντερκαπεντρί, ο οποίος θα σκοράρει 0-2. Είχαμε και ένα πρόβλημα στην μετάδοση του αγώνα εδώ πέρα. Βλέπετε, κόλλησε λίγο η εικόνα, αλλά δεν πειράζει. 0-2 ο Βαλεντίν Ντερκαπεντρί θα διπλασιάσει τα τερματά μας. Είναι το έκτο του γκολ φέτος, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και πολύ ευκίνητος και μπορεί και χώνεται μέσα στις άμυνες και μπορεί και σκοράρει. Θυμίζει το Φετφατζίδη, αλλά μεγαλύτερα τελειώματα. Η κεφαλιά εδώ πέρα παραλίγο. Από τον Μάρκοβιτς πρέπει να ήταν, δεν είδα καλά. Παραλίγο για το 0-3. Τώρα την επίθεση ο Άρης με το Φετφατζίδη από τα δεξιά να βγάζει θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει τον αμυντικό, θα δώσει πάσα σε έναν παίκτη του Άρη που δεν είδα πως τον λέγανε. Ντερκαπεντρί, πολύ ωραία αντεπίθεση, πολύ ωραία ανάπτυξη και πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γιώβαν Μαρκόβιτς. Κάνει το 0-3 και νομίζω ότι πολύ δύσκολα πλέον θα χάσουμε την νίκη και μαζί και την πρόκριση εννοείται στα play-off, διότι πλέον ανοίγουμε τη διαφορά από την
θέση που είναι η τελευταία θέση στα play-off στους 11 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό που έχει 32. Όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλη διαφορά. 15-3 τώρα εδώ πέρα, διώχνουν οι αμυντικοί. Ο Κόρχουτ δεν προλαβαίνει, ο Ντανίλο παίρνει την κεφαλιά. 15-3, το σουτ δοκάρι. Το δεύτερο ημίχρονο είμαστε πραγματικά καθυλωτικοί και έχουμε κλείσει τον Άρη στα καρέ του, ο οποίος προσπαθεί ο καημένος να συνέλθει αλλά δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, θα βγει ο Ισίντορ, θα μπει ο Βρουσάη, διότι είναι αρκετά κουρασμένος και έχουμε και μάτς τα καπάκια με τον Ατρόμητο. Είναι Τετάρτη αυτό το μάτς που βλέπουμε και έχουμε Σάββατο με τα μάτς. Θα δώσω έναν έπαινο, μπράβο στην ομάδα, πραγματικά. Θα κάνω και την τρίτη μου αλλαγή. Λογικά θα βγάλω τον Σβάρνα για να περάσω τον Μπρούνο Πάζ, ο οποίος θα παίξει από τα δεξιά σαν δεξιμπακ αυτός, και θα έρθει ο Ντανίλο Μπόζα σαν central defender να παίξει δίπλα στο Ματσίμα. Έτσι κι αλλιώς όλη τη βερσινή χρονιά ο Ντανίλο Μπόζα την έβγαλε ουσιαστικά, ήταν ο βασικός μας center back στη β' κατηγορία στη Super League 2. Ματσίμα, Μπρούνο Πάζ, ωραία μπαλιά και το Μάρκοβιτς, αλλά ο Βέλεθ έχει την εμπειρία εκεί πέρα. Έγινε το λάθος, ο Μάρκοβιτς επωφελείται από αυτό, θα κάνει το σουτ, θα αποκρούσει ο Κουέστα, αλλά στη συνέχεια ο Γιώβαν Μάρκοβιτς θα πετύχει το 15ο του γκολ στη χρονιά με δεύτερη προσπάθεια, το rebound που λένε. Κι ας είμαστε στο ποδόσφαιρο, χρησιμοποιούμε και μπασκετικούς όρους. Γιώβαν Μάρκοβιτς, πολύ ωραία, 0-4, θρίαμβος για την ομάδα της Καλαμάτας, θρίαμβος για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Πραγματική θύελλα θα μπορούσα να πει κάποιος. Μέσα στον Άρη. Μέσα στον Άρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να μας ανταγωνιστεί στο πρώτο ημίχρονο, να κάνει πολύ καλές φάσεις. Θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα γκολ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί κιόλας. Δεν τα κατάφερε και έτσι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Παίρνουμε την νίκη 0-4, πολύ σημαντική, και συνεχίζουμε και τον επόμενο μας αγώνα. Επόμενο μάτς λοιπόν θα είναι με τον Ατρόμητο μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλία. Στην Καλαμάτα θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, σχεδόν όλο, 4.257 εισιτήρια έχουν πουληθεί. 1.80 φαβορί μας δίνουν οι Bookers, 3 το Χ και 4 το διπλό του Ατρομήτου, ο οποίος βρίσκεται στη 10η θέση και έχει 24 βαθμούς. Έχει απομακρυνθεί πλέον η περίπτωση εισόδου του στην εξάδα. Λογικά θέλει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς για να μην κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Δεν νομίζω να κινδυνεύσει βέβαια με υποβιβασμό. Προπονητής του Ατρομήτου είναι ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος είχε διωχτεί από τον ΠΑΟΚ και τον πήρε ο Ατρόμητος. Επίσης να πω κάπου εδώ ότι η ΑΕΚ παίζει με υπηρεσιακό τον Τζάνα, διότι πήγε στην Μπέρνλι ο Κόβατς και κράτησε τον Τζάνα σαν υπηρεσιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Κριστιαν Μπούτσι και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το Ράσταβατς, όπως είπα. Ο Δόνης πήγε στη Λαμία, ο Αστέρας Τρίπολης έχει τον Μανώλο Χιμένεθ, ο Παναθηναϊκός έχει τον Παντελίδη, ο Όφη έχει τον Καραγεωργίου, ακραίο. Εργοτελειακός είναι νομίζω ο Καραγεωργίου τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης όπως είδαμε έχει τον Ουζουνίδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λάρισα ποιον έχει, τον Γρηγορίου. Καλή δουλειά κάνει ο Γρηγορίου και στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την δεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί με διαιτητή, θέλω να τον αναφέρω, το Φώτη Φωτιάδη. Η ώρα των ενδεκάδων λοιπόν, Γεύριτς κατά τα δοκάρια, Ολιβέιρα, Ματσίμας, Βάρνας και Ματέους Ροντρίγκες στην άμυνα, Λουιζάο και Τόμα στη μεσαία γραμμή, 15-3, Ντιμιτάρ, Μητρόφσκι, Ισίντορ και Μάρκοβιτς για την Καλαμάτα. Για τον Ατρόμητο, Μέγερη, Κυβρακίδης, Ρισβάνης, Γούτας, Σαραμαντάς, Καρίσης, Μάτσον, Γκίρκα, Φάρλεϊ, Βαλκάρσε και Βέλιος στην κορυφή. Είναι το μεγάλο όπλο του Ατρόμητου. Ο Βέλιος θέλει προσοχή. Θέλω την νίκη, εννοείται, θέλουμε την νίκη. Μακάρι να την πάρουμε, παίζουμε και στην έδρα μας. Ξεκινάει το match. Έχουμε φτάσει στο πρώτο 7 λεπτό τώρα. Ματέος Ροντρίγκες κάνει την μπάλα, Λουιζάλο την ξανακερδίζει. Ίσως και με φάουλ εκεί πέρα. Ο Τόμας δίνει στον Ματέος Ροντρίγκες, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά του Μαρκόφσκι. 1-0, συγγνώμη, του Μάρκοβιτς. 1-0 με τον Γιώβαν Μάρκοβιτς να συνεχίζει να πετυχαίνει γκολ. Πετυχαίνει το 16ο του γκολ. Πιάνει τον Ισίντορ στην κορυφή. Τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μας, διότι στο πρωτάθλημα ο Μάρκοβιτς είναι ήδη πρώτο σκόρερ με 15 γκολ, αυτό είναι το 15ο του γκολ στο πρωτάθλημα, έχει και ένα στο κύπελο και έτσι ανοίγουμε το σκορ. Ολιβέιρα τώρα στο πλάγιο από τα δεξιά, Ντιμιτάρ Μαρκόφσκι, περνάει ο Μαρκόφσκι, πολύ ωραίο, 2-0, ανενόχλητος εκεί πέρα, δείχνει την κλάση του ο Σκοπιανός, δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας, 2-0, πολύ γρήγορα, στο 11ο μόλις λεπτό η ομάδα μας βάζει τις βάσεις για ένα εύκολο απόγευμα σήμερα απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου. Πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί δείχνει αν υπάρχει offside ή όχι από πλάγιο. Δεν ξέρω πραγματικά.
Κόρνερ με το 13 στον πρώτο δοκάρι, όπως σου έχω πει να βγάζουνε. Σβάρνας 13, στο δεύτερο δοκάρι η Σέντρα Ντιμητάρ 3-0. Απίστευτη εμφάνιση στο 15ο λεπτό. Μέσα σε 15 λεπτά έχουμε πετύχει 3 γκολ. Ο Ατρόμητος είναι στα σκοινιά, το σφυροκοπάμε, δεν τον αφήνουμε σε ησυχία. Έχουμε πετύχει ήδη 3 γκολ. Πολύ ωραία κεφαλιά του Ντιμητάρ. Την έστειλε εκεί πέρα, ξέρετε, στο εξοχικό των αραχνών, όπου κάνουν μικρά αραχνάκια στη γωνία. Κι άλλο γκολ, 4-0 από τον Μάρκοβιτς στο 20. Παιδιά, το μάτς έχει πάρει διαστάσεις τριάμβου. Πριν το μάτς μίλαγα για ένα δύσκολο μάτς, δεν ήξερα πως θα εξελιχθεί, αλλά η ομάδα μας έχει μπει φορτσάτη, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει αυτό το μάτς. Για να δούμε εδώ πέρα, πολύ ωραίο πλάνο εδώ πέρα, πίσω με τον ήλιο να δει. Η κεφαλιά, out. Εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο πλάνο εκεί πέρα, έτσι καλλιτεχνικό θα μπορούσαμε να πούμε. Πλάγιο με τον Ζωάο Ολιβέιρα τώρα, Τόμας. Ο Τόμας κλείνεται, Ζωάο Ολιβέιρα δίνει στον Μαρκόφσκι. Έξω από την περιοχή, θα τη φέρει στο αριστερό, θα κάνει σούτ την μπάλα λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Μέγερη. Δεν ήταν ένα σούτ που απείλησε ιδιαίτερα τον αντίπαλο goalkeeper. 4-0 είναι βέβαια το match, τι άλλο, τι μπορώ να τους πω. Έπαινο τους έδωσα, εννοείται, ο Φάρλεϊ Ρώσα τώρα, ο Γύρκα θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει η αμυντική μας, ο Κυβρακίδης. Ο Μάτσον ελέγχει με πλάτη, δίνει στο Χαρίση. Εκείνος έβγαλε μια σέντρα, Λαζό Ολιβέρα τη γύρισε με κεφαλιά πίσω στο Γεύριτς και έτσι μπόρεσε και τη μάζεψε ο Σέρβος θεματοφύλακας. Ο Ματσίμα τώρα δίνει στο Ζωάο Ολιβέρα. Από τους MVP ο Ζωάο Ολιβέρα από τα δεξιά επελάβνει, αλλά τον κόψανε. Και τώρα στην κόντρα ο Ατρόμητος, αλλά έγινε λάθος. Ματσίμα ελέγχει. Ο Ματσίμα δεν περνάει η παλιά του. Λουιζάο. Ο Λουιζάο δίνει για τον Ντιμητάρ Μαρκόφσκι. Θα κάνει το shoot η μπάλα out όμως. Δεν ήταν καλό το shoot. Σβάρνας συνεχίζονται οι φάσεις. 15-3 από τα δεξιά. Την κατεβάζει την μπάλα. Ζωάο Ολιβέιρα χάνει την κόντρα εκεί πέρα. Ο Τόμας ίσως και με φάουλ, αλλά έδωσε πλεονέκτημα. Δεν περνάει η σέντρα του 15-3, ο οποίος ξανά έχει τη δεύτερη ευκαιρία εδώ πέρα και γκολ από τον Μάρκοβιτς να πετυχαίνει το 5-0. Είναι χατρίκ. Είναι χατρίκ στο 36ο λεπτό. Τρίτο γκολ λοιπόν του Μάρκοβιτς. Στο match hat-trick και στο προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε. Εδώ πέρα έγινε και η κόντρα βέβαια. Και καταφέραμε και βάλαμε τον goal. Ήταν τυχερό αυτό το goal. Αλλά στο 7, στο 20 και στο 36 ο Γιώβαν Μάρκοβιτς ήδη έχει πετύχει 3 goal και έχει ανεβάσει το δίκτυο score στο 5-0. Είμαστε πάρα πολύ εύστοχοι. Το παιχνίδι εδώ πέρα, άμα ήμουν στη θέση του Ατρομήτου, θα το βρίζα. Διότι με 6 shoot στο στόχο έχουμε βάλει 5 goal. Τρομερή εμφάνιση η ομάδα. Πραγματικά δεν είναι. Αν παίζουμε έτσι. Καλά, αν παίζουμε έτσι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Εννοείται, αλλά ο Ατρόμητος πραγματικά βρίσκεται σε πολύ κακή μέρα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας αντισταθεί σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο παιχνίδι. Τώρα στο υπόλοιπο παιχνίδι δεν προβλέπω κάτι. Για να δούμε εδώ πέρα τη φάση με το Σαραμαντά. Να δίνει στο Φάρλι. Ξανά Σαραμαντάς. Θα βγάλει μια ψηλή παλιά για τον Μάτσον. Ο Γεύριτς εκεί πέρα, σαν λίμπερο, λειτουργήσε σαν sweeper keeper ακριβώς. Βγήκε με τάκλινγκ και έκοψε την μπάλα. Ο Τόμας τώρα πετάει για τον Μάρκοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε εκεί πέρα να ελευθερωθεί και να κυνηγήσει την μπάλα. Αλλά η μπάλα είναι ξανά στην κατοχή μας με τον Τόμας. Να δίνει στον Ισίντορ. Εκείνος από τα δεξιά στον 13. Ξανά στον Μάρκοβιτς. Πολύ ωραία στον Ολιβέιρα που έχει ανέβει στον κενό χώρο. Η κεφαλιά ο Μάρκοβιτς 6-0. Τέταρτο γκολ του Μάρκοβιτς, αλλά αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει. Ακυρώνεται σαν offside. Κάνει και εδώ πέρα αλλαγές ο Ατρόμητος, βάζει τον Μπαένα στη θέση του Χαρίση. Εδώ πέρα είναι offside ο Μάρκοβιτς, σωστά. Το δώσαν οι διαιτητές, μπράβο. Δεν θέλουμε εμείς να μας μετράνε παράνομα γκολ. Ούτε μουφα πέναλτι θέλουμε να μας δίνουμε. Είναι ξεκάθαρος ο Σωτήρης ο Γιωργούτζος ότι τέτοια πέναλτι δεν τα χρειάζεται η Μαύρη Θύελλα. Λοιπόν, θα κάνω και την πρώτη μου αλλαγή εδώ στο 66. Θα βγει ο 15, θα μπει ο Λούκιτς. Και στη συνέχεια ίσως βάλουμε και τον Μάνο στη θέση του Ισίντορ. Πάρτε κι άλλον έπαινο, εξαιρετική ομάδα πραγματικά. Χάρμα οφθαλμών θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει πατήσει τον Ατρόμητο με 5-0. Το υπόλοιπο παιχνίδι νομίζω είναι τυπική διαδικασία. Ίσως πιέζει ο Ατρόμητος για να βάλει ένα γκολ της τιμής. Ο Σαραμαντάς τώρα από τα αριστερά ανεβαίνει, ο Λούκιτς τον πιέζει αλλά πολύ χαλαρά. Ο Ζωάο Ολιβέιρα διώχνει και ο Κυβρακίδης ξαναδίνει στο Σαραμαντά, αλλά ο Λούκιτς είναι εκεί πέρα αυτή τη φορά για να υποδεχτεί την μπάλα. Να βγάλει τη σέντρα για τον Μάρκοβιτς, ο οποίος ξεμαρκαρίζεται στους αμυντικούς, και ο Μάρκοβιτς θα κάνει το 6-0 με το τέταρτο προσωπικό του γκολ. Έχει φτάσει ήδη τα 19, είναι με διαφορά πρώτο σκόρερ της Super League. Ένας εξαιρετικός Γιώβαν Μάρκοβιτς, μια εξαιρετική Μαύρη Θύελλα σήμερα σε όλο το επεισόδιο, όχι μόνο σε αυτό το match και στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Άρη.
στο προηγούμενο, συγγνώμη, μάτς με τον Άρη. Η ομάδα ήταν εξαιρετική και έχουμε βάλει ήδη 6 γκολ στον Ανατρόμητο. Τον έχουμε εξαφανίσει από προσώπου γης, πραγματικά. Θα βγει ο Ισίντορ για να μπει ο Μάνος. Δεύτερη αλλαγή και θα κάνω στα καπάκια και την τρίτη μου αλλαγή για να βγει ο Ματέος Ροντρίγκες και να μπει ο Ροντρίγκο Φερνάντες, ο οποίος είναι half, αλλά παίζει και σαν αριστερό μπακ. Είναι εξαιρετικός, παιδιά, ο Ροντρίγκο Φερνάντες. Άμα θέλετε να το κοιτάξετε για δανεικό στην Ελλάδα, τον έχουμε και σε ένα online save που παίζουμε με τον Wake Me Up, το Μάνο. Τον έχει στο Παναθηναϊκό εκείνος και τον χρησιμοποιεί σαν DLP. Πολύ καλός. Λούκιτς. Λούκιτς δίνει στο Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς τριπλάρι. Ο Μάνος κλείνεται. Δίνει στον Λουιζάο. Φερνάντες. Δεν περνάει παλιά. Ο Μάνος τη χάνει εκεί πέρα. Σούταρε, βρε Μάνο, σούταρε. Ας έχει παίχτες. Φωνάζει ο προπονητής. Ο Τόμας δίνει στον Ντιμιτάρ. Το σούτ του Ντιμιτάρ δεν ήταν καλό. Το 6-0 παραμένει το αποτέλεσμα. Τρομερή. Πραγματικά η ομάδα. Δεν έχω να πω κάτι. Με ακούτε να λέω συνέχεια ότι είναι τρομερή ομάδα. Ναι, είναι τρομερή ομάδα, διότι έχει σκορπίσει στους 5 ανέμους, στον Ατρόμητο, στους 6 ανέμους. Έτσι, για ένα δημοσιογραφικό τίτλο. Εξαιρετική ομάδα. Φτάνουμε, να δούμε λίγο εδώ πέρα που φτάνουμε, να δούμε λίγο τη βαθμολογία, league table. Φτάνουμε στους 46 βαθμούς, έναν παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει και αυτός. Και πλέον έχουμε να απομένουν 3 αγώνες. Έχουμε 11 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό και 15 βαθμούς διαφορά από τη Λαμία. Οπότε με αυτή την νίκη, όπως σας είπα, κλειδώσαμε την είσοδο στα play-off. Κερδίσαμε και κλειδώσαμε την νίκη στα play-off. Όπως βλέπετε, ο Θεσπρωτός έχει κερδίσει έναν αγώνα. Το μάτσο με τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει κιόλας. Και γενικά είναι λίγο ύποπτο αυτό, διότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή σχέση με τον Θεσπρωτός. Του δίνει παίχτες. Ήταν ο Ρότσα από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, είχε πάει στο Θεσπρωτός στην πραγματικότητα. Οπότε ο Θεσπρωτός κέρδισε ένα μάτσο, το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος λογικά θα μπει και αυτό στα play-off. Αλλά εμείς ουσιαστικά τώρα κλειδώσαμε την είσοδό μας στα play-off. Τώρα τι θέση θα μπούμε, λογικά ή τρίτη ή τέταρτη. Αναλόγως που θα πάνε τα τρία τελευταία μάτς. Λοιπόν, μετά την πολύ πολύ μεγάλη νίκη με τον Ατρόμητο 6-0, παίξαμε με τον Θεσπρωτό, τον οποίο τον κερδίσαμε 4-0 πάρα πολύ εύκολα. Με τον Γιώβαν Μάρκοβιτς πετυχαίνει άλλα 2 γκολ. 2 γκολ ακόμα πέτυχε ο Βαλεντίν 15-3. Στη συνέχεια φέραμε 0-0 με τον Όφη σε ένα κακό μάτς. Δεν παίξαμε πάρα πολύ καλά, δεν βρήκαμε εύκολα τον γκολ στην επίθεση και επισκεφθήκαμε για τελευταία αγωνιστική το ALFC Arena να παίξουμε απέναντι στην τοπική ΑΕΛ, την ομάδα της Λάρισας, όπου κερδίσαμε 0-2 γκολ του Μάρκοβιτς στο 19 και του Ισίντορ στο 38. Οπότε τα play-off διαμορφώθηκαν, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε έτσι. Θα δούμε εδώ πέρα ότι πρώτος τερμάτισε ο Ολυμπιακός με 65, 59 η ΑΕΚ, 53 εμείς, 51 ο ΠΑΟΚ, 41 ο Παναθηναϊκός και 39 ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος μπήκε στα play-off πολύ χαλαρά, στο συν 4 από τη Λαμία, στο συν 6 από τον Άρη και στο συν 7 από τον Όφη και στο συν 8 από τον Ατρόμητο, όπως βλέπετε. Όλες αυτές οι ομάδες βρέθηκαν κοντά στα play-off πρωταθλητή, αλλά θα παίξουν στα play-off του υποβασμού. Ο Θεσπρωτός κατάφερε και έκανε 2 νίκες, και εκτός από τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε και τον Πανετολικό με 4-3 στο 93. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να σωθεί. Ακόμα και στα μπαράζ δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. Έχει μπροστά του 7 παιχνίδια να μαζέψει 12 πόντους. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είναι και πρώτο σκόρερ ο Μάρκοβιτς με 21 γκολ. Εδώ οι καλύτεροι παίχτες την χρονιά. Πρώτος στις assist. Του 15-3 και γενικότερα η ομάδα νομίζω ότι τα πήγε εξαιρετικά για πρώτη χρονιά. Βέβαια έχουμε τα play-off μπροστά μας που εδώ είναι το σημαντικό. Να πάμε να δούμε λίγο την Ελλάδα, ποιοι βγαίνουν Ευρώπη. Πάμε εδώ στα rules και θα δούμε ότι αν πάμε από εδώ πέρα στο Championship, θα δούμε ότι η πρώτη ομάδα περνάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο γύρο των πρωταθλητών. Η δεύτερη ομάδα το δεύτερο προγραμματικό γύρο στο γύρο των μη πρωταθλητών στο Champions League. Η τρίτη ομάδα στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και η τέταρτη και η πέμπτη βγαίνουν στο Conference League, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Εξαρτάται βέβαια τον νικητή του κυπέλου Ελλάδος. Οπότε δεν θέλουμε να βγούμε σίγουρα έκτη και να αποφύγουμε ίσως και την πέμπτη θέση από τον Παναθηναϊκό. Να βγούμε ή τρίτη ή τέταρτη. Αν βγούμε τρίτη, θα παίξουμε Europa League. Εξαρτάται βέβαια, ξαναλέω, από τον πρωταθλητή του, από τον νικητή του κυπέλου. Αν το κύπελο το πάρει κάποια ομάδα η οποία δεν βγήκε η Europa League, θα παίξει η Europa League. Αν βγούμε τρίτη, ναι, θα γίνει αυτό. Αν βγούμε τέταρτη, θα πάμε σίγουρα conference, ό,τι και αν γίνει. Οπότε μας συμφέρει αρκετά.
είναι και μια διοργάνωση η οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, οπότε έτσι τελείωσε η κανονική διάρκεια. Τώρα θέλω στο επόμενο επεισόδιο να διαλέξετε δύο μάτς από τα μάτς με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Να πω ότι λογικά θα δούμε δύο επεισόδια μέσα στα play-off. Θα δούμε και τις τέσσερις ομάδες, και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Οπότε να ξέρετε ότι αν διαλέξετε για παράδειγμα εδώ ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, το επόμενο επεισόδιο, το παρεπόμενο, θα δούμε σίγουρα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και μάλλον τον Αστέρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τον δούμε, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η χρονιά. Οπότε διαλέξτε εσείς δύο ματσάκια από αυτά εδώ τα τρία, με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και να ξέρετε σίγουρα το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς θα δούμε τον Ολυμπιακό, ό,τι και αν γίνει, και τη μία ομάδα που δεν θα διαλέξετε από αυτές τις δύο. Κάπου εδώ το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα social media, ελάτε στο Instagram να μεγαλώσει παρέα, γιατί είναι το social media που ενημερώνω περισσότερο από όλα. Πότε είμαστε live, πότε βγαίνει καινούργιο επεισόδιο, τι γίνεται με το κανάλι κτλ. Και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ βολικό και για τον θεατή και για εμένα να ενημερώνω. Και φυσικά στο Discord όπου είμαστε 550 άτομα και συζητάμε καθημερινά, έχουμε μια κουβέντα και για manager και για διάφορα πραγματάκια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Περάστε μια βόλτα και το Discord. Είναι πάρα πολύ φιλικό. Πολύ φιλική εφαρμογή και το server είναι πολύ ωραία δομημένος, θέλω να πιστεύω. Εσείς θα το πείτε αυτό. Λοιπόν, οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.